Συνέντευξη τύπου εφόλησης ύλης παραχώρησε ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος το πρωί της Δευτέρας, παρουσία όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με αφορμή και την κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου, η οποία ακούει στο όνομα Μίνωας, ο ίδιος αναφέρθηκε στη χαλαζόπτωση η οποία κατέστρεψε αρκετές καλλιέργειες. Το πρωί της Δευτέρας, μάλιστα, η Επιτροπή από Γεωπόνους επισκέφθηκε την περιοχή της Κάριανης μαζί με κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με σκοπό να δουν την έκθεση των ζημιών. Να φωνάξω και κάποιους ανθρώπους από την περιοχή του τέως Δήμου Ορφανού προκειμένου να γίνει μια ενημέρωση σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, γιατί έχουν ξεκινήσει και εγκαθιστώνται για πρώτη φορά στο νομό μας ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών, οι οποίες έχουν δικαιώματα, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι τις καλλιεργούν έχουν υπογράψει μία σύμβαση και θα πληρώνουν royalties, λέγονται διεθνώς, κάποια ποσά στους ανθρώπους που είναι οι ιδιοκτήτες των ποικιλιών, προκειμένου να παράγουν τα σταφύλια τα οποία θα διαθέτουν στην αγορά, εννοείται σε εξαγωγές. Και ενώ αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα, διότι δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα προκειμένου να μπορεί να δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία και μέσω άλλης χώρας μπόρεσε και βρέθηκε η δίωδος για να μπουν αυτά τα 60-70 πρώτα στρέμματα από ποικιλίες οι οποίες είναι στο ζενίθ της ζήτησης αυτή τη στιγμή στις διεθνείς αγορές. Αλλά τη στιγμή που σκεφτόμασταν να φωνάξουμε αυτούς τους ανθρώπους και με το Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας να σε ενημερώσουμε, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό βήμα, μας πρόλαβε μέσα στο Σαββατοκύριακο μια ισχυρή χαλαζόπτωση, η οποία είχε σαν επίκεντρο κυρίως την Κάριανη, ελάχιστα επεκτάθηκε στον Ακροπόταμο και στο Ορφάνι. Σήμερα το πρωί μια επιτροπή, μια από συναδέλφους Γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας επισκέπτονται την περιοχή, όπως την επισκέπτεται βέβαια και κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, ανεξάρτητα από το κλιμάκιο της Περιφερειακής Ενότητας, με σκοπό να μπορέσουμε να δούμε το εύρος των ζημιών. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για 2.000 στρέμματα, ο αριθμός των στρεμμάτων με κάποια επιφύλαξη, γιατί είναι η πρώτη εκτίμηση, 2.000 στρέμματα ζημιών κυρίως σε αμπέλια και σε βρόσιμες ελιές. 21 Ιουνίου φαίνεται πως καταφτάνουν στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης Μέγας Αλέξανδρος τα 2 πεντζετέλ για την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος. 21 του μηνός έρχονται, 22 του μηνός είναι σε υπηρεσιακή ετοιμότητα. Βέβαια και εδώ πρέπει να θυμηθούμε το γεγονός ότι η κατάργηση του αεροπορικού αποσπάσματος Χρυσούπολης, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΜΑΕΔΗ, όπως λέγεται το κλιμάκιο αυτό των πεζετέλ, μας δημιουργεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει η ΜΑΕΔΗ έτσι αυτόνομα και αυτοδύναμα χωρίς να υπάρχει το αεροπορικό απόσπασμα. Ενώ έχει επιβεβαιωθεί πλήρως το γεγονός ότι η διοικητής της πολεμικής αεροπορίας μετατίθεται χωρίς να αντικαθίσταται από καθέναν και θα παραδώσει στον εδώ εκτελούντα χρέη προϊσταμένου της μοίρας των πάτριων. Όσο η Εγνατία Οδός παραμένει στον παραλογισμό της, τόσο εμείς θα διερευνούμε τις ευθύνες αλλά και τα χαμένα χρήματα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, κάνοντας λόγο για την μεγάλη υπόθεση των διοδίων. Όσο η Εγνατία Οδός εμένει στον παραλογισμό της, τόσο περισσότερο και εμείς θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να επιμένουμε στην διερεύνηση των ευθυνών και στην αναζήτηση των επιπτώσεων που έχουν οι ενέργειες ενός δημόσιου φορέα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ψάξουμε σε όλες τις λεπτομέρειές τους, και πιστεύω ότι αυτές οι λεπτομέρειες θα αναδείξουν και άλλα σημεία τα οποία θα έχουν ενδιαφέρον. Για το τέλος άφησε το ζήτημα της δακοκτονίας στο νησί της Θάσου. Ένα θέμα το οποίο τη συγκεκριμένη στιγμή έχει αρκετές ανοιχτές υποθέσεις. Το θέμα μας είναι ότι αυτή τη στιγμή μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, και αφότου σας έστειλα και την το σημείωμα για να βρεθούμε εδώ να σας ενημερώσω για τα διάφορα θέματα, δεν μας είχε έρθει, πιο αργά μας ήρθε
το έγγραφο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο μας δίνει τη φετινή κατανομή προσωπικού. Αλλά προκειμένου αυτό να μπορέσει να μπει σε μία σειρά και να βγει η πρόσληψη να πάει στο ΑΣΕΠ όσον αφορά τους γεωπόνους κτλ., δεν προλαβαίνουμε την δακοκτονία σε μία χρονιά η οποία είναι πρώιμη και η οποία μας δημιουργεί προβλήματα.